Να θυσιαστεί
να θυσιαστεί για όλους εμάς. Τι υπέροχο πράγμα η θυσία του Θεού. Ξεκινάει από ένα στάβλο, ξεκινάει από μια σπηλιά, περπατάει σε όλα τα σοκάκια και σε όλους τους δρόμους της Παλαιστίνης, ψάχνει να βρει όλους τους παραπεταμένους ανθρώπους, αυτούς που η εξουσία εκείνης της εποχής, όπως πάντα έτσι κάνει η εξουσία, να παραπετάει τους ανθρώπους και να τους κάνει, να τους θεωρεί άχρηστους τους περισσότερους. Βρήκε λοιπόν τον κάθε άχρηστο άνθρωπο και τον αγκάλιασε. Χωρίς να σκεφτεί ο Θεός, ο Χριστός μας, τι είναι αυτοί όλοι που οι άλλοι τους θεωρούν πεταμένους, έξω τους είχαν, έξω από τις πόλεις τους είχαν, έξω από τα χωριά τους, έξω από τα σπίτια τους, πεταμένους. Τον κάθε πεταμένο, τον κάθε αματωλό, τον κάθε καταδικασμένο, τον κάθε ταλέπορο, τον αγκάλιασε ο Χριστός. Τον αγκάλιασε ο Χριστός μας. Τον αγκάλιασε, τον νοιάστηκε. Και για να είναι σίγουρος ότι έτσι θα κάνουμε κι εμείς, ότι θα τους αγκαλιάσουμε όλους τους ανθρώπους, τι έκανε ο Χριστός. Μας έδωξε διδάγματα και δεν μας τα έδωσε με σπουδαίες σοφίες και φιλοσοφίες. Με απλές παραβολές μας τα έδωσε. Τι παραβολές? Το ασώτου Υιού, το καλού Σαμαρίτη, το απολουλώδος προβάτη, της απολουμένης δραχμής, της χαμένης δραχμής, του τελώνη και του φαρισαίου, του μεγάλου δείπνου, της μελούσης κρίσεων. Σε όλα όμως, τι κυριαρχεί? Η αγάπη του Θεού. Αγάπη τόση που ακουμπάει και τον τελευταίο άνθρωπο στην άκρη της γης. Τον πιο πεταμένο, τον ακουμπάει ο Θεός. Τον νοιάζεται. Και όταν χρειάστηκε όλα τούτα εδώ τα λόγια του ο Χριστός μας να μας τα αποδείξει κιόλας. Εντάξει, δάσκαλε, πολλά μας τα πες. Ωραία, λέει ο Χριστός, τώρα θα σας τα δείξω κιόλα. Και ανέβηκε στο σταυρό και εκεί πάνω μας απέδειξε πόσο πολύ μας αγαπάει με το να δεχτεί ο ίδιος να πεθάνει. Έναν γιο τον είχε ο Θεός Πατέρας και τον άφησε να αποθάνει, ή μάλλον του ζήτησε να αποθάνει, για να είναι σφραγισμένη και υποδεγραμμένη με το αίμα του η σωτηρία όλων μας. Αυτόν λοιπόν το Θεό, αυτόν το Χριστό γιορτάζουμε σήμερα. Και σήμερα τους έχουμε και τους τρεις μαζί της θεότητος τα πρόσωπα. Έχουμε τον Θεό Πατέρα να επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο Γιος μου, ο αγαπημένος. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα να πετάει εν είδη περιστεράς και έχουμε και τον ίδιο τον Χριστό μας, ενώ είναι Θεός, να καταδέχεται να βαπτιστεί από έναν απλό άνθρωπο, τον Αγιάννη μας, τον πρόδρομο, που τόσα μωρέ που χρωστάμε πάντα, διότι είναι αυτός που μας έδειξε ποιος είναι ο Χριστός και γιατί ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη. Ας τα πάρουμε αγκαλιά όλα. Και ας νοιαστούμε λίγο, μωρέ, για τη σωτηρία μας.
Μας χτυπάει κάθε μέρα ο Χριστός την πόρτα και λέει «Τοκ, τοκ, 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 εγώ θέλω παιδάκι μου την καρδιά σου, θέλω την αγάπη σου, θέλω εσένα, δώσ' μου την καρδιά σου παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου παιδάκι μου, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Και αν τη δώσουνε, θα σε κάνω λέει τι, συγκληρονόμο της Βασιλείας των Ουρανών. Τι υπέροχο πράγμα, μωρέ. Όλοι παλεύουν εδώ στη γη να κληρονομήσουν κάτι από σπιτάκι, από αποθήκη, από κανένα παλιοχώραφο, από κανένα παλιοοικόπεδο. Και οι ισχυροί της γης να κερδίσουν κομμάτια πάνω στη γη. Και εμάς ο Θεός μας βάζει συγκληρονόμους της Βασιλείας Του. Βασιλεία ολόκληρη και εμείς χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Δεν μας ανήκουν αυτά, του Θεού είναι. Και όμως μας τα δίνει να είμαστε συγκληρονόμοι. Αυτόν λοιπόν το Θεό, με την τόση αγάπη που ήρθε εδώ και ξεκινάει σήμερα κάθε φορά που είναι φώτα το έργο της σωτηρίας μας, διότι δέστε 30 χρόνια πριν είναι κρυμμένος ο Χριστός. Κρυμμένος. Μεγαλώνει ως άσημο παιδάκι. Και μάλιστα από ένα κυράκο που ήταν ο αραβωνιαστικός της Παναγίας, κάτω από την προστασία του γέρο Ιωσήφ, άσημος μεταξύ όλων των παιδιών και μέσα σε 3 χρόνια περπατάει όλο το έργο της σωτηρίας. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, να είμαστε όλοι ευλογημένοι, να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Και τότε, τότε θα είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Αυτό το εύχομαι και σε μένα και σε όλους σας. Να είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Τώρα, θα πάρετε με τη σειρά. Ή πιατε, γι' αυτό σας έστειλα και μου κάνατε λίγο φασαρία στην αρχή. Πέντε είμαστε φασαρία. Σας έστειλα να πιείτε τον αγιασμό. Πρώτα πίνουμε τον αγιασμό. Μετά παίρνουμε το αντίδωρο βασιλάκι, φέρτο. Και μετά θα σας κόψω και πάνω κομμάτι από την πίτα. Στο σπίτι μου, το σπιτικό μου, η πίτα που κόψαμε το βράδυ που αλλάξαμε τον χρόνο, πέτυχε και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δέστε ρε εσείς τα παιδιά μας. Τι υπέροχη, τι υπέροχη. Πιο κάτω ας το κάτω. Κάτω, 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 περνάμε. Τι υπέροχα είναι τα παιδιά μας. Λέει ο μεγάλος μου και ο παπά, μόλις κόψαμε τα 2 πρώτα κομμάτια για τον Χριστό, την Παναγία και τον Άγιο Βασίλειο, λέει ο παπά που όταν θα κόψεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για αυτούς που παλεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους αυτές τις μέρες, και είναι πολλοί αυτοί που πάλεψαν, πάρα πολλοί που πάλεψαν και συνεχίζουν να παλεύουν. Κάθε μέρα φεύγουν άνθρωποι, να κόψεις για αυτούς. Και μου άρεσε που στο σπιτικό μου το κομμάτι και το φλουρί το εκλογημένο πέτυχε σε αυτό. Να του στείλουμε λοιπόν την αγάπη μας να περάσει όλο το κακό γρήγορα, αλλά με προσοχή, προσευχή και αγάπη. Κύριε Δεϊτώμες, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προς τίμησης,
του γαργενήτωρο η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξα σοι.